Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα σας δείξω όλα αυτά τα προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώματος αλλά και μαλλιών που πήρα μαζί μου στις καλοκαιρινές διακοπές. Φυσικά υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά κάποια που λάτρεψα και που ξέρω και που αγαπώ, αλλά και κάποια που δεν με βόλεψαν τόσο πολύ, για τα οποία θα σας εξηγήσω και τους λόγους στη συνέχεια. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση πάμε να ξεκινήσουμε από προϊόντα σώματος και μαλλιών. Γιατί όχι, γιατί είναι αυτά που είναι εδώ στην άκρη. Θα σας τα δείχνουν τώρα με τυχαία σειρά, έτσι. Λοιπόν, Aveda Sun Care, αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο τελειώνει ξεκάθαρα γιατί το χρησιμοποίησα σε όλες τις διακοπές και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στα μαλλιά σας αλλά και στο σώμα. Αφαιρεί χλώριο αλλά και αλάτι και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό από την Aveda. Εγώ το χρησιμοποιούσα μόνο στο σώμα γιατί στα μαλλιά ήθελα κάτι πιο θρεπτικό, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο αποτελεσματικό και φέτος αποφάσισα να δοκιμάσω το Invigo Sun with Pro Vitamin V5 από την Vela. Αυτό είναι το σαμπουάν, αυτό είναι η μαλακτική κρέμα. Παιδιά, μυρίζει εκπληκτικά και είναι επίσης ένα προϊόν που, δύο προϊόντα, τα οποία με βόλεψαν πάρα πολύ και κράτησαν τα μαλλιά μου βελούδινα και πολύ πολύ απαλά. Τα μαλλιά μου όμως ήθελαν ιδιαίτερη φροντίδα, θέλω να σας πω, στις διακοπές, γιατί με τον ήλιο ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα. Οπότε στην παραλία είχα πάντα μαζί μου αυτό εδώ, το Strengthening Leave-In Treatment από την Aveda, το οποίο είναι ένα conditioner που βάζεται σε πολύ μικρή ποσότητα, τόση ποσότητα σε όλα τα μαλλιά, μετά το λούσιμο σε νοπά μαλλιά. Εγώ το έβαζα αφού έβγαινα από τη θάλασσα και τα άφηνα να στεγνώσουν με αυτό και είναι ένα conditioner λοιπόν που δεν ξεβγάζεται και που τους δίνει μία εξτρά απαλότητα και φροντίδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ ιδιαίτερα. Έβαζα αυτό και μετά το ξέμπλεκα με αυτό. Επίσης στην παραλία, πριν πάω, τα ψέκαζα και με αυτό εδώ το Aveda Sun Care Protective Hair Veil με φίλτρα UV για τα μαλλιά που τα προστατεύουν και από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί ειδικά αν έχετε και βαμμένα μαλλιά θέλετε το χρώμα σας να διατηρηθεί και νομίζω ότι έκανα πολύ καλή δουλειά. Πώς το βλέπετε. Λοιπόν, αλλάξαμε και λίγο το χρώμα πριν φύγω για διακοπές, βέβαια η αλήθεια είναι. Και αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για αντιλιακά, πάμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για αντιλιακά προσώπου. Sunscreen Color Velvet Technology Color Second Skin με SPF 50 από τη Fresderm. Αυτό είναι το πιο πολύ χρησιμοποιημένο μου πραγματικά αντιλιακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πολύ ελαφριά διακριτική κάλυψη που δίνει, επειδή έχει και χρώμα. Ουσιαστικά δίνει μια ομοιομορφία στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν θες να βαφτείς και παραπάνω. Το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και για να βάλω και ρούζ από πάνω και μπρόντζερ και έτσι να πάω μια πρωινή βόλτα όταν δεν θέλω να φαίνομαι πολύ βαμμένη. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και το ματ του αποτέλεσμα, αλλά και η προστασία που προσφέρει από την ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης πάρα πολύ ωραίο και πιο ενυδατικό, το Anthelios UV Immune 450+ από τη La Roche-Posay. Αυτό εδώ το κουνάς καλά και το βάζεις στο πρόσωπό σου, είναι πάρα πολύ υδαρές, είναι ελαφρύ, δεν αφήνει καμία λιπαρότητα, όπως και αυτό. Και πραγματικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις ημέρες που απλά ήθελα να βάλω κάτι από πάνω και να μην έχει χρώμα. Δηλαδή όταν έβγαινα από τη θάλασσα συνήθως έβαζα αυτό και δεν έβαζα το άλλο με το χρώμα, να σας πω την αλήθεια, οπότε γι' αυτό τα είχα και τα δύο μαζί μου. Το πιο fun, το πιο εντυπωσιακό, το πιο ωραίο προϊόν του φετινού καλοκαιριού νομίζω ότι ήταν το αντιλιακό σώματος, παιδιά. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει το Seaside Dry Mist από την Fresderm και το δοκίμασα φέτος. Είναι αυτή η τεράστια συσκευασία. Στο πρώτο σκέλος των διακοπών δεν το πήρα μαζί, να σας πω την αλήθεια. Το πήρα όμως στις δεύτερες, που ήξερα ότι θα είμαι κάθε μέρα στη θάλασσα και για πολλή ώρα στη θάλασσα και ήθελα υψηλή αντιλιακή προστασία και επίσης το χρησιμοποίησα για δύο άτομα για μια εβδομάδα και δεν τελείωσε και πασαλίβομαι κάθε μία ώρα αν λιπός. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει μια τεχνολογία που μπορείς να το εφαρμόσεις και σε βρεγμένη επιδερμίδα, δεν κολλάει, στεγνώνει υπέροχα, είναι ένα ξηρό λάδι θα έλεγα, στην αρχή δηλαδή το βλέπεις λίγο γυαλίζει, κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, σε προστατεύει, όπα, και ταυτόχρονα μαυρίζεις κιόλας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μαυρίζει πάρα πολύ στις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν έκανα και τόσα πολλά μπάνια, οπότε δεν κατηγορούμε το αντιλιακό. Μαυρίζουμε και με το αντιλιακό, να το ξέρετε αυτό.
αυτό. Και έχει το πιο τέλειο απλικατέρ. Τώρα μακάρι να μπορούσα να το ψεκάσω. Δεν μπορώ, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί το τερματίζεις και αυτό γυρνάει και συνεχίζει να ψεκάζει. Είναι τόσο πολύ πρακτικό. Πραγματικά αυτό το αντιλιακό το λάτρεψα. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν που με απογοήτευσε και πάρα πολύ στενοχωρήθηκα γι' αυτό και είναι από την εταιρεία Grown Alchemist. Μια εταιρεία που μ' αρέσουν αρκετά τις προϊόντα, το συγκεκριμένο όμως δυστυχώς με απογοήτευσε πάρα πολύ. Είναι ένα cleansing balm, συγκεκριμένα λέγεται Hydra Oil Gel Facial Cleanser. Στις πρώτες δύο χρήσεις είχα την εντύπωση ότι okay, αφαιρεί το μακιγιάζ μου, όταν έχετε κάνει όμως λίγο παραπάνω μακιγιάζ, είναι πιο βαρύ, δυσκολεύεται πάρα πολύ να το διαλύσει και δυσκολεύεται να αφαιρέσει και την αδιάβροχη μάσκαρα. Γενικά μένουν πάρα πολλά υπολείμματα στο πρόσωπο και αυτό το προϊόν θεωρώ ότι δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένα cleansing balm. Αντίστοιχα, το balm με το οποίο το αντικατέστησα και πήρα μαζί μου είναι αυτό εδώ από την εταιρεία Disciple. Δεν την ήξερα, αποφάσισα να το πάρω γιατί είχα ακούσει πάρα πολύ καλά reviews. Λέγεται Disciple Go To Balm. Είναι σε αυτό το βαζάκι το οποίο δυστυχώς είναι γυάλινο και μας προσθέτει έξτρα βάρος. Αλλά τι να κάνεις. Είναι φανταστικό. Είναι balm τώρα, σαν βουτυράκι είναι, να σας πω την αλήθεια. Και λιώνει στο πρόσωπο υπέροχα. Μπορείτε απλά να ξεπλύνετε το πρόσωπό σας μετά και πιστέψτε με, κάνει τόσο καλή δουλειά στο να διαλύει το μακιγιάζ που το νιώθετε φρέσκο και καθαρό και χωρίς να σας τραβάει. Εγώ βέβαια πάντα χρησιμοποιώ και ένα σαπουνάκι ή ένα καθαριστικό αφρό αμέσως μετά. Πήρα μαζί μου αυτή εδώ την πολύ πρακτική συσκευασία από Drunk Elephant. Το ένα σαπουνάκι είναι πιο ενυδατικό, το άλλο σαπουνάκι που έχει από την άλλη πλευρά είναι για απολέπιση. Και επειδή δεν είχα πάρει απολεπιστικό προϊόν μαζί μου, πιστεύετε με, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μην φράξουν οι πόροι από όλα αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιούσα και να γυρίσω χωρίς σπυράκια από τις διακοπές. Κατά τα άλλα, αποφάσισα να δοκιμάσω και ένα σετάκι μίνι που πήρα από την Fenty Skin, την εταιρεία της Rihanna. Τα Fenty, τα προϊόντα ομορφιάς, τα γνωρίζετε. Fenty Skin, λοιπόν, τρία προϊόντα δοκίμασα και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ και τα τρία. Τώρα, η ενυδατική κρέμα, αν προσφέρει αντιρρητηρική δράση, να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα. Έχει όμως μια πολύ ωραία μυρωδιά, διακριτική, γιατί δεν μου αρέσουν οι έντονες μυρωδιές. Νιώθεις μια ενυδάτωση πολύ ωραία και μια φρεσκάδα και ήταν όλο αυτό που αναζητούσα για τις διακοπές, δεν ζητάω κάτι παραπάνω. Επίσης έχει και SPF 30, γεγονός που με βόλεψε πάρα πολύ και κάποιες μέρες που δεν θα πήγαινα στη θάλασσα. Ξέρω, ήθελα να κάνω μια βόλτα στην πόλη, οπότε έβαζα την αντιλιακή μου και λίγο μακιγιάζ από πάνω και ήταν καταπληκτική η ενυδατική αυτή. Επίσης να σας πω ότι δεν αφήνει καμία λιπαρότητα, άρα και για μας τις λιπαρές είναι εξαιρετική. Αυτό εδώ είναι το Fat Water Pore Refining Toner Serum. Μπορώ να πω ότι είδα μια διαφορά στους πόρους μου, οπότε ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Και παιδιά, αυτό είναι ένα υγρό gel, για να το περιγράψω σωστά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από το μπουκάλι. Δεν είναι όμως ακριβώς νεράκι. Το βάζετε στα χέρια σας και το ταμπονάρετε στην επιδερμίδα ή το αλήφετε τέλος πάντων στην επιδερμίδα και περιμένετε να απορροφηθεί και είναι πραγματικά η αίσθηση τόσο ωραία από αυτό εδώ το toner. Ωραίο και το καθαριστικό, το Total Cleanser, Remove It All Cleanser, το οποίο ανοίγει έτσι, το στρίβεις και ανοίγει. Εντυπωσιάστηκα πολύ από τη σειρά Fenty Skin και έχω μόνο θετικά να πω για αυτήν. Θα ήθελα να δοκιμάσω και άλλα προϊόντα όταν αυτά μου τελειώσουν. Για να καθαρίζω τώρα τα πινέλα μου, πήρα μαζί αυτό εδώ το Blender Cleanser και το Beauty Blender μου βέβαια, γιατί είναι από την εταιρεία Beauty Blender. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα σαπουνάκι, έχει και αυτό εδώ για να ξύνετε το Beauty Blender και τα πινέλα σας και έτσι τα διατηρούσα καθαρά και χωρίς βακτήρια. Ανά τρεις μέρες τα καθάριζα, να σας πω την αλήθεια. Θα συνεχίσω με το μακιγιάζ και θα σας πω ότι δοκίμασα για πρώτη φορά αυτό εδώ, το Waterproof Eye Makeup Remover από Sephora. Ξεβάφει τη μάσκαρα εξαιρετικά, δεν αφήνει αυτή την ενοχλητική λιπαρότητα γύρω από τα μάτια, δεν τσούζουν τα μάτια σας. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο διφασικό προϊόν και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από αυτό, γιατί ήταν μια αγορά της τελευταίας στιγμής, επειδή δεν είχα διφασικό του μακιγιάζ για μάτια σε μικρή συσκευασία και ήταν το πιο μικρό που βρήκα τέλος πάντων να πάρω μαζί. Επίσης έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από αυτό εδώ το οποίο
Το πρώτο μέρος των διακοπών το είχα βάλει σε ένα μικρό μπουκαλάκι. Στο δεύτερο όμως μέρος των διακοπών δεν το πήρα μαζί, γιατί αποφάσισα ότι δεν χρειάζομαι και νεράκι μισελέρ μαζί μου. Είναι το Micellar Water with Bio Rose Water and Oil από την Nivea. Για πρόσωπο και μάτια. Ξεβάφει επίσης τα πάντα. Βέβαια, σας έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι μια λύση ανάγκης, έτσι, δεν αποτελεί το συνολικό μας δε μακιγιάζ ένα νεράκι μισελέρ, δεν είναι αρκετό για να αφαιρέσει πραγματικά όλο το μακιγιάζ από το πρόσωπο. Πάντα κάτι μένει και πάντα αυτό είναι που σας δημιουργεί σπυράκια, ατέλειες κτλ. Και φράζει τους πόρους. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα εξαιρετικό προϊόν και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, γιατί έχει τη σωστή αναλογία σε έλαιο και νεράκι μισελέρ. Δηλαδή, δεν μου άφηνε την επιδερμίδα πάρα πολύ λαδωμένη, αντιθέτως μου την άφηνε ενυδατωμένη, φρέσκια, καθαρή, ένιωθα καθαρή τέλος πάντων και δεν ταλαιπωρείται στο να ξεβάψει και την αδιάβροχη μάσκαρα. Είναι πολύ πολύ καλό. Έχω ακόμα ένα αντιλιακό το οποίο ξέχασα να σας αναφέρω πριν, συγχωρήστε με γι' αυτό, από τη Fresderm, το Sunscreen on the Move με υψηλή προστασία και αυτό 50. Αυτό είναι, παιδιά, σαν να μην ψεκάζει τίποτα. Είναι πραγματικά τόσο φίνο το μίστ του, δεν ξέρω καν αν φάνηκε στην κάμερα, που απλά νιώθεις μια δροσιά, σαν να ψεκάζεις, ας πούμε, ένα νεράκι στο πρόσωπό σου και ανανεώνεις το αντιλιακό σου, ακόμα και όταν φοράς μακιγιάζ, ακόμα και στην πόλη, είναι κάτι που είχα στην τσάντα μου συνέχεια, δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Πάμε σε κρέμα ματιών και αυτή είναι η απόλυτη κρέμα για εσάς, ειδικά που έχετε μαύρους κύκλους. Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζω τέτοιο πρόβλημα, αλλά κάνει το βλέμμα, παιδιά, να είναι τόσο ξεκούραστο, την περιοχή κατά από τα μάτια να φαίνεται τόσο λαμπερή. Δεν θα το πιστεύετε πραγματικά και βλέπετε διαφορά από την πρώτη κιόλας χρήση. Λέγεται Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff και είναι από την Origins και τη σειρά Ginseng. Από τις πιο αγαπημένες μου κρέμες, την ξαναθυμήθηκα φέτος τον τελευταίο καιρό, έχω χρησιμοποιήσει αρκετή όπως βλέπετε και πραγματικά δοκιμάστε τη και θέλω να μου πείτε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας, νομίζω ότι θα ξετρελαθείτε. Μία κρέμα επίσης που λάτρεψα και δεν την έχω σε μεγάλο μέγεθος, θα σας πω αλήθεια, τη δοκίμασα μόνο σε δείγμα, είναι αυτή εδώ από τη La Mer, είναι, παιδιά, η Neck and Decolleté Concentrate. Λοιπόν, κρέμα για το λαιμό και τον ντεκολιτέ. Γιατί εδώ ο λαιμός, είπαμε, άμα αρχίσει και χαλαρώνει και κάνει γραμμούλες, δεν σφίγγει. Και η αλήθεια είναι ότι το skincare πρέπει να το εφαρμόζουμε και στο πρόσωπο και στο λαιμό και στο ντεκολιτέ μέχρι αυτή εδώ την περιοχή. Πράγμα που οι περισσότερες από εμάς δεν κάνουμε, το ξεχνάμε, το αμελούμε κτλ. Υπάρχει λοιπόν κρέμα εξειδικευμένη για αυτή την περιοχή, την οποία εγώ την τέσταρα μέχρι κάτω, μπορώ να σας πω, και στο στήθος. Και παιδιά, είναι μαγική, γιατί είναι πλούσια, είναι πάρα πολύ ενυδατική, αφήνει την επιδερμίδα έτσι βελούδινη, δηλαδή νιώθεις ότι έχεις βάλει κρέμα, χωρίς όμως να κολλάει και να γλιστράει, και είναι και τέλεια για μασάζ, έχω να σας πω. Λοιπόν, φανταστική κρέμα, ξέρω ότι η τιμή είναι πάρα πολύ τσουχτερή, ίσως όχι απογορευτική για μερικές από εσάς, εγώ πρέπει να κάνω λίγο οικονομία για να τα αποκτήσω. Είναι όμως, αν υπήρχε ένα προϊόν, ας πούμε, από τη La Mer που θα έπαιρνα, θα ήταν αυτή η κρέμα 100%, ειδικά αν έχετε θέμα με σύσφυξη σε αυτή εδώ την περιοχή. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ καλό το αποτέλεσμα που θα σας δώσει. Κατά τα άλλα, έχω ακόμα ένα προϊόν το οποίο με απογοήτευσε και είναι το Eradicate Daily Foaming Cleanser από την Kate Somerville. Είχα δοκιμάσει ένα άλλο καθαριστικό της, το οποίο ήταν κάπως πράσινο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό εδώ δεν μου άρεσε καθόλου, δεν μου αρέσει ούτε ο άφρος που κάνει, ούτε ο τρόπος που καθαρίζει την επιδερμίδα και δεν το ευχαριστήθηκα, αν και πήρα τη μήνυση συσκευασία επίτηδες για να την έχω και ταξίδι. Αυτό που παίρνω πάντα μαζί μου είναι το Hairdresser's Invisible Oil Heat UV Protective Primer. Αυτό είναι από την εταιρεία Bumble & Bumble, προστατεύει και από την ηλιακή ακτινοβολία αλλά και από την χρήση που κάνετε σε σεσουάρι, σιωτικά μαλλιών κτλ. Πρέσες, ξέρετε, τσακίζουμε τα μαλλιά μας. Το πήρα μαζί, το χρησιμοποιούσα λίγο πριν στεγνώσω τα μαλλιά μου. Τις περισσότερες μέρες βέβαια έβαζα το leave-in conditioner, να σας πω την αλήθεια, και δεν το χρησιμοποιούσα, γιατί πήρα την πρέσα μαζί και δεν τη χρησιμοποίησα ούτε μία μέρα. Είχα όμως θέμα με το φριζάρισμα στις διακοπές, γιατί όπως ξέρετε έχει πάρα πολύ υγρασία παντού
φέτος το καλοκαίρι και ακόμα έχει δηλαδή και στην Αθήνα. Και είχα πάρει μαζί μου αυτό εδώ το Honey Infused Hair Oil από την εταιρεία Zizou. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Βλέπετε ότι έχω δοκιμάσει ελάχιστο, γιατί έχω πάνω χρησιμοποιήσει ελάχιστο, γιατί πραγματικά χρειάζεσαι 3-4 σταγόνες για όλα σου τα μαλλιά. Το χρησιμοποιώ εδώ και 2 μήνες περίπου. Θα σας κρατήσει για πάντα. Αυτή η συσκευασία έχει 50 ml και είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει, γιατί δεν αφήνει λιπαρότητα. Θα βάλω και τώρα για να δείτε, για του λόγου το λιθές. Και παίρνει το φριζάρισμα από τα μαλλιά εντελώς. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα πώς καλμάρει και ισιώνει το μαλλί χωρίς να κάνω τίποτα, μόνο βάζοντας αυτό το λαδάκι. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν, δεν υπάρχει πραγματικά. Και επειδή θέλω να επαναφέρω και λίγο όγκο στις ρίζες και επειδή ενδεχομένως το λούσιμο δεν πέτυχε, μία μέρα δεν λουστήκατε, προτείνω να έχετε πάντα μαζί σας ένα dry shampoo. Αυτό είναι από την εταιρεία Batiste, με βόλεψε πάρα πολύ και αυτή η μήνυ συσκευασία, ωραία και μυρωδιά. Όπα, η Tropical μου έστειλαν εν τω μεταξύ 3 καινούρια, γιατί έχουν καινούριες μυρωδιές και τα έλαβα σήμερα, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω τη γνώμη μου σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αλλά αυτό, εκτός το ότι φρεσκάρει τα μαλλιά σας, σας δίνει και τον χαμένο όγκο που μπορεί να έχει συμβεί την επόμενη μέρα του λουσίματος ή μετά από αρκετές μέρες. Επίσης πήρα μαζί μου, για να ολοκληρώσω αυτό το βίντεο, το Face Halo. Ένα face halo από τα πολλά που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά και που έχει συσκευασία, για να ξεβάφομαι και για να φέρω μακιγιάζ και μάσκες. Το χρησιμοποιώ αυτό και είναι τέλειο, ξαναπλένεται, δεν παθαίνει τίποτα, είναι υφασμάτινο, είναι ό,τι πιο απαλό έχει αγγίξει το πρόσωπό μου και δεν κάνω και όλες τις πετσέτες χάλια. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και θα σας δω στο επόμενο. Πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Bye!